Πριν τρία χρόνια στη Ζάκυνθο είχαμε σε ένα νησί που έχει 40.000 ανθρώπου. Μια, μια χούφτα άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν σκοτώνονται μεταξύ του. Σοκαριστικέ οι δηλώσει του Υπουργού Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για το νησί τη Ζακίνθου. Μιλώντα στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη περιέγραψε με δραματικό τρόπο την κατάσταση τη εγκληματική παραβατικότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο νησί του Ιωνίου. Υπήρξαν δολοφονικέ ενέργειε μεταξύ του. Σε επίπεδο μπράβων, σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματο. Μετά στη συνέχεια όλα αυτά εξελίχθηκαν και εξελίσσονται σε ναρκωτικά, σε εκβιασμού, σε παρανομίε. Δηλαδή, μια κατάσταση την οποία άρχισε αγωνιά και κραυγάζει η τοπική κοινωνία. Ο Υπουργό πριν λίγε μέρε βρέθηκε στη Ζάκυνθο και διαπίστωσε από κοντά ότι η κατάσταση εξεφύγει εκτό ορίων. Με αποτέλεσμα, η πρόθεση του Υπουργείου να είναι να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, στο άνδρα τη παραβατικότητα με μαφιόζικε τακτικέ, όπω χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χρυσοκοίδη. Μην ξεγελιέστε, από σήμερα σας, υπάρχει. Άλλη πραγματικότητα. σε λίγε μέρε, αύριο μεθαύριο, ναι. η Ζάκυνθο κάθε μέρα θα διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα. Ναι. Θα τελειώσω με αυτά. Σα διαβεβαιώνω. Εν μεταξύ, άλλο ένα περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην περιοχή του Λαγανά τα ξημερώματα του Σαββάτου, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα συνελήφθησαν τέσσερι αλλοδαποί, εκ των οποίων δύο 21χρονοι και δύο 20χρονοι, αφού φέρεται ότι ξυλοκόπησαν άγρια έναν 33χρονο ομοεθνή του. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ασφάλεια του νησιού, να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα των ναρκωτικών, την εγκληματικότητα και πιστεύω ότι σαν πολίτες μιας χώρας δημοκρατικής, ελεύθερης χώρας που κυριαρχεί το κοινωνικό συμβόλαιο, θα μπορέσουμε όλοι μαζί, με το εμείς μπροστά, να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Η τοπική κοινωνία βοά τα τελευταία χρόνια για όσα συμβαίνουν στο βωμό του χρήματος. Δολοφονίες, μαφιόζικες επιθέσεις, ναρκωτικά και ξυλοδαρμοί θέτουν το σκηνικό που επικρατεί στο νησί του εθνικού μας ποιητή και μόνο ντροπή μπορεί να προκαλούν. Για το αν θα αλλάξουν όλα στη Ζάκυνθο και θα επανέλθει η τάξη και η ασφάλεια θα το δείξει το επόμενο διάστημα, αν και οι περισσότεροι πολίτες του νησιού εμφανίζονται επιφυλακτικοί.